Καλώς ορίζουμε στο Μιλτέρ Channel τον κύριο Δημήτρη Τσαϊλά, υπονάβαρχο από στρατεία, αλλά πλέον κύριε Τσαϊλά και υποψήφιος με το κίνημα συμμετέχω. Να το λέμε όσο πιο συχνά μπορούμε, γιατί οι εκλογές πλησιάζουν, έτσι, οι ευρωεκλογές. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Συμμετέχετε σε ένα πολύ σοβαρό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι σβήνει κατά κάποιο τρόπο το επιχείρημα όσων υποστηρίζουν ότι δεν έχουμε τι να ψηφίσουμε. Καλό είναι και εμείς οι πολίτες να αρχίσουμε λίγο να ψαχνόμαστε λίγο περισσότερο για το τι υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό και να επιλέγουμε αναλόγως. Να έρθουμε στα δικά μας λοιπόν, που τα ξέρετε πολύ καλά και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Είχαμε αυτή την νέα επαφή του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν. Ποια είναι η εκτίμησή σας στο πρώτο σας σχόλιο από όσα ακούσατε και είδατε? Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Οι δύο ηγέτες προσπάθησαν να αποφύγουν τις οποιασδήποτε παρεξηγήσεις και διαχειρίστηκαν πολύ προσεκτικά τις διαφορές και δεν είχαν καμία πρόθεση για σύγκρουση. Συμφώνησαν ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος η συνεργασία σε τομείς όπως οι διμερείς οικονομικές αλληλεπιδράσεις και η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Ωστόσο, η πολλαπλότητα και η πολυπλοκότητα των προκλήσεων εθνικής κυριαρχίας που αντιμετωπίζουμε δεν αφήνουν περιθώρια για διπλωματικούς ελιγμούς λόγω των εκφρασμένων απειλών από την Τουρκία. Από το πολύπλοκο δηλαδή αυτό σύνολο αλληλένετων ζητημάτων, τα οποία είναι από την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την υφαλοκρηπίδα, το δικαίωμα επέκτασης χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, το δικαίωμά μας προάσπισης εθνικής κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, το δικαίωμα της έρευνας διάσωσης στο FIR, τα προβλήματα που ανέφερε ο ίδιος ο Φιντάν για την Δυτική Θράκη, το θέμα της Κύπρου. Και μάλιστα στο δείπνο με τον κύριο Γεραπετρίτη, ο Φιντάν του είπε ότι είναι κόκκινη γραμμή τα πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα στο κεντρικό Αιγαίο. Λοιπόν, είναι πολύ πολύπλοκο και πολύ εξειδικευμένο αυτό το θέμα για να φανταζόμαστε εύκολες λύσεις, σαφώς. Η κυβέρνηση όμως μας αποφάσισε με μυστική διπλωματία ουσιαστικά να δώσει προτεραιότητα σε δύο ζητήματα. Τον κατευνασμό της Τουρκίας και την ενίσχυσή της προς τα μάτια των συμμάχων και των εταίρων. Υπάρχουν πολλά ερεθιστικά θέματα δυσπιστίας σε αυτή τη σχέση. Το συμπέρασμά μου είναι ότι αν μία κατσαρόλα που είναι ήδη κοντά στο σημείο βρασμού χρειάζεται να αφαιρέσουμε μόνο 1 με 2 βαθμούς για να απομακρύνουμε τα πράγματα από τις ακραίες συνθήκες. Αλλά ως πότε θα κατεβάζουμε την θερμοκρασία, διότι συνέχεια θα υπάρχει αυτός ο αναβρασμός. Όλα αυτά που είπατε κύριε Τσαϊλά είναι αυτά που σκέφτεται και ο μέσος πολίτης. Δηλαδή ο μέσος πολίτης αναγνωρίζει ότι έχουμε ουσιαστικά προβλήματα με την Τουρκία. Συνεπώς μπορεί να καταλάβει μέχρι ένα σημείο αυτό που του λέει η κυβέρνηση, ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτούς διάβλους της επικοινωνίας, πρέπει να υπάρχει μια επαφή με την απέναντι πλευρά, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο στόχος. Εσείς έχετε στο μυαλό σας ποιος είναι, δηλαδή θα κερδίσουμε μόνο χρόνο, αρκεί αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει μια χάραξη υψηλής στρατηγικής. Μια υψηλή στρατηγική που να βοηθά να αποδειχθεί η σημασία, θα έλεγα, των πλουραλιστικών προσεγγίσεων σε μια αιτιώδη συμπερίληψη με προτίμηση τη μέθοδο που ταιριάζει καλύτερα σε αυτό το θέμα. Για να γίνω πιο σαφής, το κέριο πολιτικό ζήτημα της χώρας είναι η κατοχήρωση και η υπεράσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Αυτό αποτελεί και μια προϋπόθεση για να αντιμετωπιστούν με πιθανότητες επιτυχίας τα επιμέρους οξύτατα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
Δηλαδή, η ανάπτυξη, η αναβάθμιση της εθνικής μας ισχύως. Άμυνα, οικονομία, δημοκρατική θεσμή, ευάθυνση δημοκρατικών θεσμών. Δεν θα υπάρξει στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, κοινωνική δικαιοσύνη, υγεία, παιδεία, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, κράτους δικαίου, παραγωγικότητα, οικονομική ανάπτυξη, όσο το πολιτικό σύστημα επιμένει να διατηρείται σε μία τροχιά υποτέλειας και εξάρτησης. Τώρα, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν πεδία γεωπολιτικής αντιπαραθέσεως, αντίρροπων εθνικών συμφερόντων και όχι υποκατάστατα της πατρίδος μας. Υπό την πίεση λοιπόν βλέπουμε των συμμάχων και των εταίρων, το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει αποδεκτεί τις απαιτήσεις της Άγκυρας, που συνοψίζονται στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Και πέραν αυτού, η διχοτόμηση της Κύπρου. Δηλαδή, οι κυβερνώντες και πάσης φύσεως προελεύσεως αντιπολιτευόμενοι, τα μεγάλα κόμματα, συνομολογούν την ΙΤΑ πριν καν δώσουμε τον αγώνα. Πριν από χρόνια, πάλι σε συνέντευξή σας, είχα πει ότι θα χάσουμε τον πόλεμο χωρίς να πέσει τουφεκιά. Ακριβώς. Είναι αυτή η σουντσούνια λογική, ότι η καλύτερη νίκη είναι, ναι, αλλά να το πετύχουμε εμείς, να αποκτήσουμε μια υψηλή στρατηγική και όχι μια κρυφή διπλωματία, όπως έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, ειδικά τον τελευταίο καιρό, να συμβαίνει. Λοιπόν, είναι φανερό ότι οι σημερινοί κυβερνώντες διαφωνούν με τις γραμμές που καθοδηγούν την ελληνική υψηλή στρατηγική από τη μεταπολίτευση και μετά. Έχουν αλλάξει αυτά. Υποβάλλονται σε μεγάλες πιέσεις, σαφώς, και φαίνεται ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή επαγγελματικού κατευνασμού. Η κυβέρνησή μας σήμερα φαίνεται να επικυρώνει αυτές τις ανησυχίες για αρνητικές τάσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να αυξάνει την πιθανότητα ότι με την ηγεσία της θα επιταχύνει σύμφωνα με αυτά που επιθυμούν οι ισχυρές δυνάμεις. Βλέπετε ότι για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες είναι εύλογο ότι το γεγονός ότι η ελληνική θεωρία της εθνικής ασφάλειας που καθοδήγησε τη στρατηγική αξιόπιστης αποτροπής μπορεί να μεταξελιχθεί σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων καθώς οδηγούμαστε από τον κατευνασμό. Από αυτή την άποψη, οι προηγούμενες επανεκτιμήσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική, οι οποίες συνεπαγόταν προσαρμογές σε υποκειμενικές στρατηγικές υποθέσεις, φαίνονται πλέον ελάσσονο σημασίας σε σύγκριση με αυτά που γίνονται σήμερα. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι σε τέτοιες σεισμικές αλλαγές πρέπει να έχουμε μια υψηλή στρατηγική και όταν ο χρόνος είναι όριμος, είπατε για κέρδος χρόνου προηγουμένως. Και θυμήθηκα ότι η Τουρκία ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δοκιμαστική πτήση του πρότυπου μαχητικού της ΚΑΑΝ. Η Τουρκία τώρα πλέον διεκδικεί την ένταξή της σε μια μικρή τεχνολογικά προηγμένη λέσχη χωρών που έχουν πετάξει αεροσκάφους πέμπτης γενιάς δικής του σχεδίασης, μαζί δηλαδή με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα, με αποκορύφωμα την μακροχρόνια επένδυση στην αμυντική τεχνολογία και βιομηχανική βάση της χώρας. Άρα ο χρόνος δεν κυλάει υπέρ ημών όταν βλέπουμε αυτή τη βιομηχανική ανάπτυξη από μέρους του εχθρού μας, του αντιπάλου μας. Ξέρετε, μια και αναφέρετε αυτό το φιλόδοξο εξοπλιστικό τουρκικό πρόγραμμα, το οποίο εδώ στην Ελλάδα το αντιμετωπίσαμε λίγο ειρωνικά στην αρχή, αλλά βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια τώρα που θα καταλήξει, δεν έχει σημασία. Παρακολουθώ τις αγωνιώδεις προσπάθειες που κάνετε, είναι η αλήθεια, μέσω αρθρογραφίας, για να χτυπήσετε κάποια καμπανάκια που έχουν να κάνουν με τη δική μας εξοπλιστική λογική.
Νομίζω δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός. Και ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα χωρίς στόλο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γινόμαστε λίγο καχύποπτοι εμείς δημοσιογράφοι, ή εγώ προσωπικά είμαι καχύποπτος, βλέποντας μια αιμονή στην εγκατάλειψη του στόλου. Έχετε εσείς μια λογική εξήγηση ώστε να μην είμαι τόσο καχύποπτος? Και τι εννοώ καχύποπτος? Ότι οι εξοπλιστικές επιλογές πηγαίνουν μαζί με άλλες επιλογές που έχουν να κάνουν με υποχωρητικότητα στα ελληνοτουρκικά? Δεν θα ήθελα να το πιστέψω, αλλά γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο και στο ίδιο σενάριο. Με επίκληση του επίγοντος και του εθνικού εξανατολών κινδύνου καλλιεργείται και εισέρχεται σε διαδικασία ορίμανσης η ιδέα απόκτησης μεταχειρισμένου υλικού, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του πολεμικού ναυτικού του μέλλοντος. Έτσι λέμε. Αλλά εάν το μέλλον είναι ήδη εδώ, όπως αρκετοί το καταλαβαίνουμε, τότε σίγουρα η λύση δεν είναι μία από τα ίδια. Βλέπετε λοιπόν ότι υπήρχε η απόφαση της απόκτησης των τριών Μπελαρά συν μία οψιόν και άλλες και άλλων 6 κορβετών. Αυτό άλλαξε στην πορεία. Εδώ και 20 χρόνια προσπαθούμε να αποκτήσουμε τις τορπίλες για τα νέα υποβρύχια, για να έχουμε το πλεονέκτημα. Σημειωτέων, οι Τούρκοι προχθές ανακοινώσαν ότι κατασκευάζουν οι ίδιοι τορπίλες. Οπότε χάνουμε και αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα το οποίο είχαμε με τα νέα υποβρύχια. Η εγγενής αδυναμία μας να εφαρμόσουμε ολιστικά, έγκαιρα και έγκυρα τις θεσμοθετημένες διαδικασίες και εν προκειμένου τις υπάρχουσες περί αμυντικής σχεδίασης, μόνο προβληματισμό για μια σειρά από παραγόμενα ζητήματα μπορεί να προκαλέσει. Το λέω πάρα πολύ ευγενικά. Δεν θέλω να μιλάω για προδοτικές κυβερνήσεις και τέτοια πράγματα. Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί, είσαστε μέσα στο Υπουργείο Άμυνας χρόνια. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν υλοποιούνται οι διαδοχικές δομές δυνάμεων όπως έχουν καταρτιστεί και επικαιροποιηθεί μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα στασιμότητα και ουσιαστικά την οπισθοδρόμηση σε κρίσιμους τομείς της εθνικής αμυντικής ισχύως της χώρας μας, κύριε Καρβουνόπουλε? Τη μία ανακοινώνουμε, θα φτιάξουμε ναύσταθμο στο Βόλο. Μετά ανακοινώνουμε ότι θα παραγγείλουμε 6 Ραφάλ, όπως είπατε, δεν είναι σουβλάκια τα αεροσκάφη για να τα παραγγέλνουμε σε εξάδες. Τα έχω χαμένα, δεν ξέρω. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει στρατηγική. Εδώ από τον κύριο Καμένο υπουργό θυμόμαστε ότι ήταν η αδύρυτος ανάγκη του εξυγχρονισμού των παροπλισμένων Papa 3 Orion αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας. Εσείς που γνωρίζετε καλύτερα από μένα, έχουν έρθει στην Ελλάδα αυτά? Έχουν επιχειρήσει? Δεν έχει πετάξει κάποιο σίγουρα. Νομίζω ένα είναι στην ΕΑΒ. Κανένα δεν. Έχουν περάσει 9 χρόνια. Ήταν δεν πετάνε, το επίγον. Δεν πετάνε, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν το επίγον θέμα. Και αφήσαμε πίσω τον εξυγχρονισμό των φρεγατών, που τώρα πλέον και αυτές τρέχουμε να τις εξυγχρονίσουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει αρμονία μεταξύ των πολιτικών επιδιώξεων και των αντιστοίχων παρεχομένων εξασφαλισμένων δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων στην επίτευξη αυτών των στόχων. Προφανώς λοιπόν υπάρχει η μυστική διπλωματία και ο κατευνασμός. Η τυχόν πρόσκτηση αυτού του μεταχειρισμένου υλικού ικανοποιεί ανάγκες, πολιτικές, κομματικές ανάγκες ή δρά ως πλυντήριο ενεργειών και παραλήψεων. Ποιος αναλαμβάνει τον παραγόμενο βαθμό κινδύνου ασφαλείας της χώρας? Η πολιτική μας ηγεσία? Μα η πολιτική ηγεσία σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Ο κύριος Καμένος που έκανε τις παραγγελίες σήμερα δεν είναι. Ναι, είπατε κάτι πριν, ότι κάποιοι ίσως να έχουν υποκαταστήσει τη χώρα, την πατρίδα, με το ΝΑΤΟ.
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν πάση περιπτώσει. Το βλέπουμε να αποτυπώνεται και στην εξοπλιστική μας λογική, πιστεύετε αυτό, ότι η χώρα εξοπλίζεται για να είναι περισσότερο ένα γρανάζι της νατοϊκής συμμαχίας, στην οποία σαφώς έχουμε υποχρεώσεις, αλλά έχουμε και κάποιους κινδύνους να αντιμετωπίσουμε ως χώρα. Είναι αυτό περισσότερο που ενδιαφέρει το πολιτικό μας προσωπικό και λιγότερο οι πραγματικές μας αμυντικές ανάγκες? Σαφέστατα. Σαφέστατα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην παίρναμε άλλες δύο μοίρες Ραφάλ, παραδείγματος χάρη, και να προσεγγίζουμε τα F-35. Ναι. F-35 πιθανώς να απαιτούνται από τις συμμαχικές έτσι απαιτήσεις για το θέμα της Ουκρανίας αύριο μεθαύριο. Ναι. Δεν είναι δυνατό. Ο ναύσταθμος του Βόλου τότε που έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση. Σαφέστατα δεν... Δηλαδή και σε ένα παιδί του Δημοτικού να το πεις, ας πούμε, θα βάλει τα γέλια. Δεν διασφαλίζει τα υπάρχοντα αρματαγωγά που έχει ο ελληνικός στόλος. Ο ναύσταθμος του Βόλου σαφέστατα εξυπηρετούσε τις αμερικανικές δομές δυνάμεων για μετακινήσεις στρατευμάτων από το Μπαγασιτικό προς τη Μαύρη Θάλασσα ή για τα Βαλκάνια, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ποιος πληρώνει το μάρμαρο είναι το προκείμενο εδώ πέρα. Ποιος θα εγγυηθεί ότι αυτό το προσωρινό που περνάμε τώρα δεν θα αποτελέσει κατά παράδοση το μόνιμο για ακόμη μια φορά σε βάρος των τεκμηριωμένα αναγκαίων εξοπλισμών, ρωτώ εγώ, ρητορικά, απαντώντας στο ερώτημά σας. Υπάρχουν πάρα πολλοί προβληματισμοί. Πάντως, ένα πλήθος έτσι, που βλέπω ειδικών με ελαχίστη γνώση και αντίληψη περί της αμυντικής σχεδίασης έχουν και είναι ήδη επισπεύδοντες επί των προκείμενων πλοίων που τα ονομάσαμε αλουμινότρατες, που τα ονομάσαμε... Καραβοφάναρα και άλλα τέτοια, ναι. Και άλλα μεταχειρισμένα. Ακούω ευκαιρία να πάρουμε από την Αυστραλία, ευκαιρία να πάρουμε από τη Βρετανία. Τα παροπλίζουν γρήγορα να τρέξουμε, να πάρουμε τα μεταχειρισμένα εμείς. Δηλαδή και άλλα μεταχειρισμένα. Και μάλιστα μια προσπάθεια άσκησης πίεσης και δημιουργίας κλίματος ανασφάλειας ως τα μελούμενα να έχουν μεταπέσει σε επικείμενα. Ξέρουμε ότι το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο, όπως και το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο, είναι καθήλυνα αρμόδια για να αποφαθούν τι χρειαζόμαστε. Δεν νομίζω ότι αποφάσισε το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο να πουλήσει τα Μιράζ. Ναι. Και ξέρουμε πολύ καλά, κύριε Καρβουνόπουλε, ότι το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο απέρριψε τις αμερικανικές LCS. Ναι, βέβαια. Επίσης, πρέπει να στραφούμε δυναμικά στην επαναδημιουργία γραμμών ναυπήγησης απαιτουμένων ναυτικών μονάδων. Σήμερα, στα ελληνικά ναυπηγεία Σκαραμαγκά, πανηγυρίζουμε για τις υπέροχες συγκολήσεις που κάνει το προσωπικό των ναυπηγείων. Μα τα ναυπηγεία είναι για να κάνει συγκολήσεις στα κομμάτια των Μπελαρά και πανηγυρίζουμε εμείς αντί να κατασκευάζουμε, να είμαστε κατασκευάστρια χώρα. Θυμάμαι τη δεκαετία του 70 τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ήταν αν όχι το ακλόνητο φαβορί, αν όχι τα καλύτερα ναυπηγεία της Μεσογείου, ένα από τα καλύτερα ναυπηγεία. Κατασκευάσαμε τις Κομπατάντ, συναρμολογήσαμε τις ΜΕΚΟ, συναρμολογήσαμε τα υποβρύχια, φτιάξαμε τα αρματαγωγά, φτιάξαμε κανονιοφόρους. Πού είναι αυτή η τεχνογνωσία? Κύριε Τσαϊλά, επειδή τώρα αυτή την περίοδο αναγκαστικά εμπλέκεσαι με την πολιτική, θα σας κάνω ένα ερώτημα λίγο πιο πολιτικό. Δεν είναι τρομερά ανησυχητικό ότι όλα αυτά που συζητάμε οι δυο μας, εσείς τα συζητάμε με πάρα πολύ κόσμο, εγώ με όλους τους καλεσμένους, δεν αποτελούν ούτε υποπαράγραφο στον δημόσιο πολιτικό διάλογο και δεν βλέπουμε να υπάρχει και καμία έτσι ουσιαστική και επίμονη αντιπολίτευση. Σε άλλα χρόνια
ακόμα και με δόση υπερβολής, η αντιπολίτευση πάντα με το παραμικρό που γινόταν στα εθνικά θέματα το έκανε σημαία. Εδώ βλέπουμε να βρίσκεται ένα πολιτικό σύστημα σε ύπνωση και δυστυχώς, μακάρι να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι αυτή η ύπνωση έχει περάσει και σε εμάς τους πολίτες. Αυτό είναι που λέμε στρατηγικός πολιτισμός, που χρειάζεται αφύπνιση. Αυτός ήταν και ο λόγος, κύριε Καρβουνόπουλε, να συμμετάσχω σε αυτό το κίνημα του συμμετέχω. Ξέρετε, υπήρξαν οι προηγούμενοι, οι προπροηγούμενοι, οι οποίοι είπανε μαζί τα φάγαμε. Οι προηγούμενοι είπανε ότι εσείς ευθύνεστε που καήκατε στο μάτι, παραδείγματος χάρη. Οι νυν λένε ότι με την κυρία Φλέσσα, η οποία είναι και υποψήφια ευρωβουλευτής, όλοι φταίμε για το ατύχημα των Ντεμπών, για το δυστύχημα των Ντεμπών, για το έγκλημα των Ντεμπών, όλοι φταίμε. Τις προάλλες, στα 50 χρόνια της εισβολής στην Κύπρο, ο κύριος Πρετεντέρης μας έκανε συνενόχους όλους για το Κυπριακό. Όλοι ευθυνόμαστε για το Κυπριακό. Βλέπετε ότι δημιουργείται ένα κλίμα συνενοχής. Γι' αυτό λέμε εμείς, δεν είμαστε συνένοχοι και χρειαζόμαστε συμμετοχή. Όπως είπατε πολύ σωστά, δεν έχει πλέον δικαιολογία ο κόσμος να πει «Μα και ποιον αναψηφίσω». Ναι. Να ψηφίσει ανθρώπους. Δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει ένας ενεξελίξη αφοπλισμός των νησιών του Αιγαίου. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Δεν λέμε κάτι απόρριτο. Και είναι επιθύρες η θεσμοποίησή του σε αποστρατικοποίηση ή να το πούμε διαφορετικά ουδετερότητα με άλοθη αυτό το σχεδιαζόμενο ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας και μη επίθεσης. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ποιος θα το σταματήσει? Λοιπόν, εμείς μην το πάρουμε... Ναι, είναι κατανοητό, κατανοητό, κύριε Ναύαρχε. Οι συγκρούσεις βλέπουμε ότι αυξάνονται στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά με τη Ρωσία, Ουκρανία, αλλά και στο νότο. Η Ρωσία και η Τουρκία εμφανίζουν ολοένα και επεκτατικές τάσεις. Όχι μόνο αναθεωρητικές, αλλά και επεκτατικές τάσεις. Επιπλέον η Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μια μειούμενη υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσανατολίζονται στον Ινδοειρηνικό και την Κίνα. Κάποια στιγμή θα αποχωρήσει οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Ποιος θα τις αντικαταστήσει αυτές? Στη φύση μισεί το κενό η φύση. Κάποιοι θα τους αντικαταστήσουν. Να λοιπόν οι Τούρκοι που φτιάχνουν αεροπλανοφόρα, κατασκευάζουν αεροσκάφη. Ρίχνουν λεφτά στα ναυπηγεία τους για να φτιάξουν φρεγάτες, πλοία συλλογής πληροφοριών. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ενεργεί στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός στόχος, τον οποίον όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει ως κατευθυντήρια ιδέα της στρατηγικής αυτονομίας, παραδείγματος χάρη, και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Ωστόσο, η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η γνωστή ΚΕΠΑ, που αμφιβάλλω αν οι περισσότεροι συμποψήφοι μου γνωρίζουν αυτά τα θέματα, εξακολουθεί να απέχει πολύ από αυτό που περίμενε κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου του μεγέθους της εξωτερικής αγοράς και του οικονομικού βάρους της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί εναγωνίως να μαζέψει 3.000 στρατεύματα αυτή τη στιγμή και να τα κάνει 5.000 στρατεύματα για να έχει για την άμυνά της, για την NRF, την δύναμη ταχείας επεμβάσεως. Όταν η Τουρκία έχει 150.000 στρατεύματα σε ετοιμότητα για μια τέτοια δουλειά. Εδώ λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν Γολιάθ. Για να τον αντιμετωπίσουμε, η μόνη πιθανότητα είναι να έχουμε
θαλάσσια ισχύ, να είμαστε οι κυρίαρχοι στη θάλασσα. Ιδάλλως, αν το αποδεχτούμε αυτό, τότε θα αποδεχτούμε την συνδιαχείριση και ό,τι άλλο συν μπορεί να υπάρξει. Οι συζητήσεις λοιπόν που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ΚΕΠΑ κινείται μεταξύ δύο πόλων. Από τη μία πλευρά υπάρχει η ιδέα της αφαίρεσης της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας από τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι να δοθεί στις κυβερνήσεις των κρατών μελών μεγαλύτερο περιθώριο δράσης, και από την άλλη πλευρά γίνονται προσπάθειες για κοινοτικοποίηση της ΚΕΠΑ. Αυτό σημαίνει όμως ότι τα έργα θα ξεκινούν από την Επιτροπή και θα αποφασίζονται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Στα θέματα λοιπόν τα δικά μας, τι περιμένουμε εάν δεν έχουμε την δυνατότητα της αποτροπής? Σωστά. Λοιπόν, τώρα με τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς που συμφωνήσαμε με τον κύριο Αϊφαντή, τον κύριο Χρυσανθόπουλο, δύο εξαιρετικούς έτσι, διπλωμάτες με τους οποίους συνυπηρέτησα και κάναμε πολλά πράγματα για το εθνικό μας συμφέρον, έχουμε σκοπό να χρησιμοποιήσουμε παράθυρα ευκαιρίας που έχει ανοίξει αυτή η αναθεώρηση της στρατηγικής πηξίδας που επηρεάζει τις όλες διαδικασίες. Συγκεκριμένα έχουμε πει ότι θα ζητήσουμε να παρουσιάσουμε με σαφήνεια τη σημασία αυτού του εγγράφου της στρατηγικής πηξίδας. Αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο, ίσως και ανιαρό, αλλά το πιο περίεργο είναι ότι η στρατηγική πηξίδα είναι στην καλύτερη περίπτωση είναι το έγγραφο που ορίζει τους στόχους και τα μέσα για την επίτευξή τους. Ωστόσο, μια πηξίδα δεν μπορεί να βοηθάει να βρεθεί η κατεύθυνση από ένα σημείο σε ένα άλλο όταν δεν ξέρουμε πού είναι αυτό το σημείο. Έτσι λοιπόν αφήνουμε ασαφείς τους στόχους της πολιτικής ασφάλειας. Λέμε στο ναυτικό ότι δεν χρειαζόμαστε μόνο την πηξίδα για να πάμε από το ένα μέρος στο άλλο, χρειαζόμαστε το χρονόμετρο και τον εξάντα, δηλαδή τόπο χρόνο, τόσο απλά. Εμείς θα πιέσουμε για αποσαφήνιση της περιφερειακής εμβέλειας της στρατηγικής πηξίδας για κατάλληλη ιεράρχηση. Αν ακολουθήσετε την ανάλυση απειλών του εγγράφου της στρατηγικής πηξίδας και το κεφάλαιο για τις εταιρικές σχέσεις, αναπόφευκτα μένει η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας παγκόσμιος πάροχος ασφαλείας. Εδώ γελάμε. Ναι. Λοιπόν, ωστόσο όμως, οι λειτουργικές παράγοντες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι το επίκεντρο του εγγράφου είναι ρεαλιστικά στην άμεση ευρωπαϊκή γειτονιά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την Κύπρο, έναν εταίρο όπου υπάρχει παράνομη κατοχή στο βόρειο τμήμα του νησιού, ούτε τις απειλές που επανειλημμένα εκτοξεύει η Τουρκία κατά της Ελλάδος. Εμείς θα πιέσουμε για ιεράρχηση, για λειτουργική άποψη των θεμάτων του ελληνισμού. Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές ποια θα είναι αυτά, ποια θα είναι η σκοπιά των κρατών μελών, η κεντρική πρόκληση της πολιτικής ασφάλειας των επόμενων ετών, προς την οποία πρωτίστως θα προσανατολιστεί ο αντίστοιχος σχεδιασμός. Έτσι λοιπόν, για εμάς είναι πρωτίστως η διαχείριση των κρίσεων στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ιδιαίτερα του Νότου, και στη συνέχεια η προστασία από την Ισλαμιστική τρομοκρατία ή την άμυνα έναντι της παραπληροφόρησης και των επιθέσεων του κυβερνοχώρου. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούμε αυτήν την κατευναστική πολιτική. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μία, έτσι να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα ισχυρό ναυτικό, ένα ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις. Όπως έλεγε και ο Βενιζέλος, εάν δεν έχουμε την κυριαρχία στο Αιγαίο, τότε δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε με τους απέναντι. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνομιλούμε με τους απέναντι. Θα σας θυμίσω ότι πριν από 20 χρόνια η Ελλάδα ήταν το πρότυπο του κράτους όπου
οι Βαλκάνοι θέλανε να έρθουν για να εργαστούν, να γιατρευτούν, να ζήσουν. Σήμερα έχουμε γίνει το ρεντίκολο των Βαλκανίων. Ναι, ναι, δυστυχώς. Εμείς, κύριε Τσαλιά, αυτό που μπορούμε να κάνουμε και θα το κάνουμε είναι να προβάλλουμε επίμονα το συμμετέχω, όχι επειδή είμαστε μέλη του, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είσαστε μια ομάδα σοβαρών ανθρώπων, όποιος είναι το ψηφοδέλτιο εύκολα το διαπιστώνει. Δεν είστε ένα κίνημα το οποίο χρησιμοποιεί τόσο πολύ το TikTok και τα Twitter και όλα αυτά που βλέπουμε, γιατί πλέον, όπως έχετε παρατηρήσει, η προεκλογική περίοδος γίνεται με ατάκες και με σενάρια επικοινωνιακών συμβούλων, με πολύ ωραία και χαριτωμένα βιντεάκια. Δεν είναι αυτό αρκετό. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε με τις μικρές δυνάμεις να πείσουμε τον κόσμο ότι τα θέματα που λέμε, που έχουμε ονομάσει ως εθνικά θέματα, η ατζέντα των εθνικών θεμάτων, θα πρέπει να κυριαρχήσει σε αυτή την προεκλογική περίοδο, γιατί πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν, θα έλεγα. Δεν συζητάμε απλά με την Τουρκία για να συζητάμε και να κερδίσουμε χρόνο, όπως θέλουν να μας πείσουν, αλλά κάποιοι μας πάνε για αυτό που ονομάζουν συμφωνία, δεν ξέρω σε τι. Πάντως δεν μοιάζει καθόλου ευχάριστο για τα ελληνικά συμφέροντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σας ενοχλούμε συχνά. Και μετά τις ευρωεκλογές, αλλά μέχρι τις ευρωεκλογές ακόμα περισσότερο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω και εμείς να βάλουμε αυτό το λιθαράκι σε αυτό που λέγεται εθνική ασφάλεια, εθνική άμυνα, σε αυτό που λέγεται εθνική κυριαρχία. Να είστε καλά και καλή σας επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς. Και περαστικά σας.